Γεια σας φίλοι μου, καλό σας απόγευμα. Τα καπνιστά αλαντικά και κρέατα αποτελούν μέρος της κριτικής παράδοσης. Το γνωστό σε όλους σύγκλινο και απάκι χαρακτηρίζει και την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί όλη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το έχει βάλει στο τραπέζι της σε διάφορες εκδοχές. Άλλοι το παντρεύουν με φασόλια, άλλοι το παντρεύουν με ζυμαρικά και εμείς τι θα κάνουμε σήμερα, μια σκύπα ζυμαρικά, θα το παντρέψουμε και θα το πάμε λίγο Ιταλία. Θα αφήσουμε στην άκρη την καπνιστή πανσέτα την Ιταλική για να πάρουμε τι, το κριτικό σύγκλινο και τι θα κάνουμε. Φυσικά θα κάνουμε κριτική αλλά με επιρροές από Ιταλία, καρμπονάρα. Θα αντικαταστήσουμε και την παρμεζάνα με ξερό ανθότυρο και θα είναι αμιγώς κριτική, αλλά η τεχνοτροπία θα είναι ιταλική. Θα κάνουμε ιταλική καρμπονάρα με γεύσεις και αρώματα από την Κρήτη μας. Θα βάλουμε λοιπόν ανθότυρο και παρμεζάνα και θα αντικαταστήσουμε την πανσέτα με το σύγκλινο. Δεν θα βάλουμε ίχνος, κρέμα γάλακτος. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε διαφορετικά στο τέλος για να αντικαταστήσετε και την κρέμα γάλακτος είναι να βάλουμε λίγο γιαούρτι. Ωραία λοιπόν, καρμπονάρα κριτική. Τι άλλο, τυρόψωμο. Τυρόψωμο με ξινόγαλο ή ξινόγαλα, όπως θέλετε πείτε το. Τυράκια εδώ όπως φέτα, όπως γραβιέρα. Αλευράκι, baking powder και είμαστε έτοιμοι με ένα αυγουλάκι πανεύκολο, φόρμα, ψήσιμο, ακόμα και μαϊντανό και αρώματα μπορείτε να βάλετε μέσα όπως θυμάρι φρέσκο αλλά και ρίγανη. Παίξτε όπως θέλετε. Μετά μπορείτε να κάνετε ένα αλμυρό κέικ με βάση το τυρόψωμο, να βάλετε και πιπεριές, να βάλετε και μανιτάρια, να βάλετε ακόμα και σύγκλινο ή απάκι ή bacon. Αφήνουμε στην άκρη και το τυρόψωμο. Ρεβιθοσαλάτα με πιπεριές φλωρίνη σε κονσέρβα, σε βάζο, αλλά επίσης καπνιστή πανσέτα, όλα τα καπνιστά, όλα τα λαντικά σήμερα, η οικογένεια Πατεράκη. Εκεί θα κάνουμε και ένα πάρα πολύ εύκολο dressing βασισμένο στο ξύδι, το κόκκινο καλό ξύδι από κόκκινο καλό κρασί. Και τελειώνουμε με δημιουργικό κορμό, πανεύκολο μόνο 4 υλικά. Κορμό με πραλίνα φουντουκιού, μπισκότα από την Μπέρ. Όχι αυτό που περιμένετε, κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο γρήγορο όσον αφορά και το στήσιμό του, αλλά και όσον αφορά τον χρόνο που θα το φάτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μισή μία ώρα μέσα στο ψυγείο να παγώσει, να δέσουνε, κόβετε και πίνετε το καφεδάκι σας. Ξεκινάμε με αυτό που πρέπει να ψηθεί και είναι το τυρόψωμο και εσείς υλικά. Για το τυρόψωμο με ξινόγαλα θα χρειαστούμε 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά baking powder, μία πρέζα αλάτι, 2 φλιτζάνια ξινόγαλα, 3 κουταλιές σπορέλαιο, ένα μεγάλο αυγό σε θερμοκρασία δωματίου, 100 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 50 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Τυρόψωμο σε μορφή κέικ. Εύκολο, γρήγορο και με βάση το ξινόγαλα. Πάμε να πάρουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και να το περάσουμε από μια σιτούλα, πάντα κοσκινισμένο. Όπως κάνουμε στα πάντα όταν βάζουμε αλεύρι και όταν κάνουμε ζύμες, κέικ. Το θέλουμε αέρινο. Έτοιμο. Πάμε να βάλουμε και το αυγό. Τι θα αφήσουμε έξω, τα τυράκια μας, τα οποία θα σπάσουμε στο τέλος. Baking powder, φυσικά για να φουσκώσει και να μας δώσει μεγαλύτερο όγκο. Ξινόγαλο. Δύο-τρεις κουταλιές σπορέλαιο ηλιέλαιο. Και πάμε τώρα να φέρουμε λίγο το μίξερ εδώ. Σε χαμηλή έως μεσαία ταχύτητα θα το χτυπήσουμε, όχι πολύ δυνατή, για 2 με 3 λεπτά. Αυτό ήτανε, 2-3 λεπτά υπεραρκετά. Τώρα, σπάμε τη φέτα, τη θρηματίζουμε σε μεγάλα κομμάτια, βλέπετε πώς. Και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα τυριά και θα φέρουμε ίσα ίσα μια-δυο στροφούλες να ενσωματωθούν μέσα στο μείγμα από αυτό το εύκολο αλλά νόστιμο τυρόψωμο.
Πάμε. Θα το χτυπήσω λίγο πιο δυνατά τώρα. Και είμαστε έτοιμοι. Σβήνω, σηκώνω, κατεβάζω εδώ τον αναδευτήρα και έρχομαι εδώ. Τώρα θα βγάλω χτυπώντας ό,τι έχει πάνω. Είναι λογικό να κολλήσουν τώρα γιατί μπήκανε τα τυριά, είναι μαστιχωτά τα τυριά. Ωραία. Να δω λίγο τώρα εδώ την υφή του. Είναι εντάξει όπως το θέλω. Μας έπαιρνε λίγο ακόμα ξινόγαλα, αλλά αυτό είναι στα γούστα. Τώρα θα φουσκώσει αυτό. Λοιπόν, τι κάνω τώρα εγώ. Το βάζω μέσα στη φόρμα. Το απλώνω. Έχω προθερμασμένο το φούρνο μου στους 170 βαθμούς. Μισή ώρα με 40 λεπτά υπέρ αρκετά. Εσείς δείτε πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία τι βάλαμε βασικό ξινόγαλο. Πήρατε χρήσιμη πληροφορία για το ξινόγαλο ή ξινόγαλα. Βάλτε το λοιπόν στη διατροφή σας, πιείτε το. Το καλοκαίρι, ιδίως όταν έχει αυξημένη θερμοκρασία και ζέστη, πιείτε το σαν αναψυκτικό. Θα σας ρωσίσει και μόνο καλό θα σας κάνει. Χρησιμοποιήστε το. Έχουμε κάνει τώρα το τυρόψιμο, αλλά παλιότερα έχουμε κάνει και ντρέσινγκ. Έχουμε κάνει, τι άλλο είχαμε κάνει, μια σαλάτα νομίζω. Θα κάνουμε αρκετές συνταγές. Θέλω να το μάθετε, θέλω να το πίνετε, θέλω να το δώσετε και στα παιδιά σας. Είναι σαν ένα ρόφημα γιαουρτιού. Μπορείτε επίσης και να το φτιάξετε. Θα σας δώσω συνταγή να φτιάξετε αριάνι ή αλλιώς κεφίρ. Αυτό προέρχεται από τη Ρωσία. Εκεί το πίνουν, το έχουν σε καθημερινή βάση. Μοιάζει λοιπόν σαν να πίνετε ένα ρόφημα γιαουρτιού. Βάλτε το στην καθημερινότητά σας και στις μαγειρικές σας. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το γιαούρτι. Λοιπόν, ψήνετε το τυρόψωμο. Θα το αφήσουμε γύρω στα 30 λεπτά θέλει, 170 βαθμούς ο προθερμασμένος φούρνος μας σε αντιστάσεις. Τώρα, σας είπα ότι σήμερα έχουμε μαζί μας μοναδικά, εξαιρετικά αλλαντικά κρέατα, ελαφρώς καπνισμένα, απάκι, σύγκλινο, αλλά και καπνιστή μπριζόλα που μόλις βλέπετε. Για να κάνουμε τι. Ένα μεσογειακό πιάτο, μια μεσογειακή σαλάτα βασισμένη στην μπριζόλα μας, αλλά και στα ρεβίθια μας. Κρεμμυδάκι θα έχει, πιπεριά φλωρίνης έτοιμη στο βάζο μέσα σε άλμη. Φετούλα επίσης ελληνική και ένα dressing το οποίο θα είναι βασισμένο σε καλό κόκκινο ξύδι και μόνο κόκκινο ξύδι. Από κόκκινο καλό κρασί φυσικά και θα βάλουμε και το μαϊντανό μας. Πανεύκολη, αλλά και ένα πολύ δυνατό γεύμα μπορώ να το πω, γιατί έχει τα πάντα, είναι πλήρες. Έτσι έχει και το τυράκι, έχει τα όσπρια, έχει και την υπέροχη αυτή τη μοναδική καπνιστή μπριζόλα από την οικογένεια Πατεράκη. Και τι θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα βάλω το τηγανάκι μου να κάψει. Ελάχιστο ελαιόλαδο. Θα πάρουμε την μπριζόλα μας. Θα την ανοίξω από εδώ. Έχει δύο μέσα, τις βάλω και τις δύο. Και θα την ψιλοκόψουμε. Ζαράκια. Ζαράκια περίπου όσο είναι το μέγεθος από το ρεβίθι. Θα την περάσουμε λίγο από το λαδάκι, από το τηγάνι. Δεν θέλει πολύ, είναι έτοιμη, είναι καπνισμένη. Θα την αφήσουμε στην άκρη και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά. Θα την προσθέσουμε μέσα στα ρεβίθια. Με το λάδι που θα βγάλει η μπριζόλα μαζί
με το ελαιόλαδο που έχω βάλει θα τη ρίξω μέσα. Θα κάνουμε το dressing και στο τέλος είτε θα θρηματίσουμε ή και εσείς θα θρηματίσετε τη φέτα σας ή θα την κάνετε σε ζαράκια. Πάμε. Αυτό είναι. Θα αφήσουμε λοιπόν εδώ την καπνιστή μας μπριζόλα ίσα 2-3 λεπτά να πάρει ωραίο χρώμα, θα την ελέγχω. Τώρα, τα ρεβίθια μου. Ένα κόκκινο κρεμμύδι. Αγαπώ τα κόκκινα κρεμμύδια. Θα το ψιλοκόψουμε. Ή θα το κάνουμε σε φέτες. Καλύτερα ψιλοκόψτε το όμως. Στη συγκεκριμένη σαλάτα, αν δεν σας αρέσει το κρέας και θέλετε να τη φάτε όπως είναι, μπορείτε να βάλετε τόνο. Μπορείτε να βάλετε καπνιστή πέστροφα. Μπορείτε να βάλετε ρέγγα. Μπορείτε να βάλετε τσίρο. Οτιδήποτε σας αρέσει, ακόμα να τη φάτε και σκέτη. Από την προηγούμενη μέρα ή αν τη φάτε την ίδια μέρα, κάντε τη το πρωί, αφήστε μέσω ψυγείο να σμίξουν όλα τα υλικά μαζί, να βγάλουν τα αρώματά τους και μετά από τουλάχιστον 4 με 5 ώρες φάτε τη για να καταλάβετε την πραγματική της αξία. Όπως επίσης, όταν τη βγάλετε από το ψυγείο, καλό είναι να μείνει έξω γύρω στο 1 τέταρτο. Γιατί θα είναι παγωμένα όλα. Τώρα, βάλαμε το κρεμμύδι. Ελέγχουμε και την πριζολίτσα μας εδώ. Πιπεριά φλωρίνης πεντανόστιμη, μέσα σε βάζω. Έτοιμη για χρήση, για φάγωμα, για οτιδήποτε θέλετε. Καλά ψημένες μέσα στην άλμη τους. Ακόμα και σκέτες με σκορδάκι μαϊντανό και λίγο λαδάκι και λίγο κόκκινο ξύδι, απίστευτος μεζές. Ή μπορείτε και αυτές εδώ, τις πιπεριές, αν τις ανοίξετε προσεκτικά, να κάνετε ένα μείγμα από διάφορα τυριά, ανθότυρο, μυζήθρα, φέτα και να τις γεμίσετε. Λίγο μαϊντανό μέσα, λίγο σκορδάκι. Να τις κλείσετε προσεκτικά, να τις τυλίξετε με ένα μπέικον, μια λωρίδα μπέικον. Και να τις βάλετε λίγο στο φούρνο με λίγο λαδάκι και θα φάτε πολύ ωραίο μεζέ. Ακόμα και αυτό εδώ τώρα που κάνουμε εμείς, χωρίς τα ρεβίθια με τα τυριά και να βάλουμε μέσα ακόμα πιο ψιλοκομμένη την μπριζόλα, να κάνετε αυτό το μείγμα, να γεμίσετε τις πιπεριές, να τις τυλίξετε με μπέικον, να τις βάλετε στο φούρνο, επίσης μπορεί να γίνει. Ωραίο μεζεδάκι. Το έκανα παλαιότερα με ανεβατό, το οποίο είναι, μοιάζει πάρα πολύ με τη μυζήθρα, γίνεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και κατοίκη δομοκού. Τώρα, θα ανακατέψω λίγο εδώ να πάνε παντού τα κρεμμύδια μου μαζί με την πιπεριά. Δείτε εσείς τα υλικά που δεν σας τα έδωσα, μέχρι να κατεβάσω εγώ και την ριζόλα μου από τη φωτιά και να συνεχίσουμε να ρίξουμε και το μαϊντανό και να κάνουμε και το dressing μας. Τα υλικά εσείς. Για τη ρεβίθο σαλάτα με καπνιστή μπριζόλα και φέτα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ρεβίθια, 250 με 300 γραμμάρια κόκκινες ψητές πιπεριές φλωρίνης ψιλοκομμένες, ένα κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 κουταλάκια της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο. Για το dressing, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, 7 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μισή κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1-2 κουταλιές της σούπας μέλι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα πακέτο καπνιστή μπριζόλα και 150 γραμμάρια φέτα. Αυτό το χρώμα θέλουμε να πάρουμε από την καπνιστή μπριζόλα, έτσι να ροδοκοκκινήσει, με ελάχιστο λαδάκι, βλέπετε ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου και πρόσθεσα κι εγώ ίσα λίγο μερικές σταγόνες. Το σβήνω, το ρίχνω ζεστό, όπως είναι, μέσα στο μείγμα.
ανακατεύω έτσι λίγο να φύγει και να ζεστάνει και το κρεμμυδάκι, να βγάλει τους χυμούς του. Αλατάκι. Μπόλικο. Πιπεράκι. Επίσης μπόλικο. Λίγο λάδι, ίσα ίσα για να το ανακατέψω. Και το αφήνω στην άκρη. Τώρα, να πάρω ένα μικρό κουτάλι και να ρίξω μέσα το μέλι μου. Μια-δυο κουταλιές της σούπας. Ωραία. Ξύδι, βασικό να είναι κόκκινο. Από καλό κόκκινο κρασί πάρτε τέλος πάντων ένα καλό ξύδι. Το να δώσετε τώρα 50 cents με ένα ευρώ παραπάνω δεν έγινε και τίποτα. Μουσταρδούλα. Απαλή. Κανονική. Μπορείτε τώρα να πάρετε μέρος από το μαϊντανό και να βάλετε λίγο μέσα. Αφού τα χτυπήσουμε. Μαζί με το λάδι. Και εδώ θα βάλουμε λάδι. Χοντροκόβουμε. Μέσα στο μπλέντερ. Θα βγάλει πιο ωραία τα αρώματά του. Ελαιόλαδο. Αλατάκι πάλι και εδώ. Και πάμε να χτυπήσουμε. Έτοιμη. Πάμε. Τώρα, αν θέλει, μάλλον αν θέλετε εσείς, λίγο παραπάνω ξύδι ή λίγο λιγότερο, παίξτε ανάλογα με τα γούστα σας. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το ρίξουμε. Ανακατεύω ξανά, βήμα-βήμα, όμορφα. Και σας είπα, θέλω να την αφήσετε στο ψυγείο. Λίγο έτσι να βγάλουν και να σμίξουν τα υλικά μαζί. Και αφού τη βάλετε λοιπόν στο ψυγείο και μετά θα τη βγάλετε να τη φάτε, επίσης 10 με 15 λεπτά έξω. Πιπεράκι. Ακούγεται τόσο όμορφα το μέλι και διακριτικά. Σε σημείο να καλύπτει όμορφα το ξύδι, να το ισορροπεί θα έλεγα, και αυτό να είναι ευδιάκριτο στη γεύση αλλά και στο στόμα μας και ως επέκταση στον ουρανίσκο μας. Συνεχίζουμε. Βάζοντας και τα υπόλοιπα κομμάτια φέτας. Ανακατεύω. Ακριβώς αυτό θέλω. Και ξαναδοκιμάζω, γιατί πρέπει να ξαναδοκιμάσω και με τη φέτα. Και εσείς, διαφημίσεις, αφού πρώτα δείτε τα υλικά πάλι. Για τη ρέβηθο σαλάτα με καπνιστή μπριζόλα και φέτα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ρεβίθια, 250 με 300 γραμμάρια κόκκινες ψητές πιπεριές φλωρίνης ψιλοκομμένες, ένα κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 κουταλάκια της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο. Για το ντρέσινγκ,
3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, 7 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μισή κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μέλι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα πακέτο καπνιστή μπριζόλα και 150 γραμμάρια φέτα.